Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά Τιμωρός. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, Μάρκος, Ανδρέας και Μαρίνα ακολουθούν κατά γράμμα ένα καλωστημένο σχέδιο που σκοπό έχει να ξεσκεπάσει τα εγκλήματα της οικογένειας των Κομνηνών πριν αυτά παραγραφούν. Όμως οι κινήσεις των εχθρών του τον κάνουν προσεχώς να αναθεωρήσει και να σκεφτεί πιο σοβαρά αν αξίζει να τους πληγώσει. Πιο συγκεκριμένα, στα νέα επεισόδια ο Μάρκος, έχοντας έρθει πλέον σε επαφή με την Έλλη και συνειδητοποιώντας πόσο γρήγορα τον πρόδωσε και πόσο ερωτευμένη είναι με τον άντρα της, καταλαβαίνει πως ίσως δεν αξίζει τον κόπο να τους κάνει κακό. Σε αυτό συμβάλλει και η Αγγελική, που θέλει να τον βοηθήσει να φτιάξει από την αρχή τη ζωή του, αφήνοντας για πάντα πίσω του όσους τον εκδικήθηκαν. Μια από τις σκέψεις του λοιπόν είναι να φύγει στην Ιταλία για να ξεχάσει. «Τι μου λες δηλαδή, αγόρι μου, πως τώρα που σε βρήκα θα σε χάσω ξανά? Είσαι ό,τι μου έχει απομείνει», του λέει η θεία του, και εκείνος θα σπεύσει και θα της πει: «Αν φύγω, να ξέρεις πως είσαι η μόνη που θέλω να πάρω μαζί μου. Αγγελική, νιώθω πως αυτός ο κόσμος δεν είναι πλασμένος για μένα, πως δεν ταιριάζω εδώ και ίσως τελικά τα όνειρα που έκανα για να τους τιμωρήσω να μην πρέπει να γίνουν πράξη ποτέ». «Μάρκο, είσαι σίγουρος πως αυτό θες? Να τους αφήσεις να ξεφύγουν? Εδώ και χρόνια ζεις με ένα μοναδικό όνειρο, να τους δεις στη φυλακή, και τώρα μας ανακοινώνεις πως θα τους αφήσεις να ζήσουν τις ζωές τους σαν να μην τρέχει τίποτα? Και με τη δική σου τη ζωή τι θα γίνει?», το ρωτάει η Μαρίνα, και ο Μάρκος κλονίζεται με την επίπληξή της. Της λέει πως δεν αντέχει να βλέπει την Έλλη να τον κοιτάζει και να μην τον αναγνωρίζει, και η κοπέλα του λέει να προσπαθήσει να στρέψει όλο το παιχνίδι υπέρ του. Το λόγο παίρνει και ο Ανδρέας, που εκτός από συνεργάτη θεωρεί τον Μάρκο καρδιακό του φίλο. «Μη φεύγεις ρε φίλε, εκτός του ότι είμαστε μια ομάδα, σκέψου για ποιους το κάνεις όλο αυτό. Για τον πατέρα σου που χάθηκε άδοξα. Δεν αξίζει να δικαιωθεί η ψυχή του», παρατηρεί. Ο Μάρκος, που όμως θα δούμε, είναι έτοιμος να βγάλει εισιτήρια για την Ιταλική πρωτεύουσα. Δείχνει και να έχει ξαφνικά δεύτερες σκέψεις. Όμως μια ακόμα συνάντηση με τη γυναίκα που λάτρεψε αλλάζει άρδιν τις αποφάσεις του. Από την άλλη, ο Αντώνης είναι εκείνος που πατάει τελικά τη σκανδάλη απέναντι στον άντρα από το Μαρόκο. Ο Ρασίτ πέντει μπροστά του νεκρός και οι άνθρωποι του Λεωνίδα Κομνηνού φροντίζουν να εξαφανίσουν το πτώμα του. Όμως φαίνεται είναι απρόσεχτη, αφού λίγες ημέρες μετά το άψυχο κορμί του Ρασίτ αναγνωρίζεται από τις αρχές. Και τότε οι έρευνες ξεκινούν. Όταν οι υποψίες της αστυνομίας πέσουν σαν πέπλο πάνω του και από την οικογένειά του Λεωνίδα, ο ισχυρός άντρας βάζει τον Αντώνη να μάθει ποιος είναι αυτός που τους ενοχοποίησε. Άπαντες θα κλονιστούν όταν καταλάβουν πως η Έλλη ήταν εκείνη που έδωσε λαβές για να τους κατηγορήσουν. Και αυτό συνέβη γιατί το όνομά της καταγράφηκε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου που έμενε ο Ρασίτ. Ο λόγος που η γυναίκα του Αλέξη τον αναζήτησε ήταν απλώς για να μάθει τι πραγματικά συνέβη 18 χρόνια πριν στο Μαρόκο. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!